Αρχαιολόγοι στο Μεξικό ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια κατασκευή με βαμμένους τοίχους, κρυμμένους κάτω από ένα γήπεδο των Μάγιας. Η ομάδα βρήκε την υπόγεια κατασκευή κατά την ανασκαφή στο γήπεδο Μπάλας, τον χώρο διεξαγωγής για ένα τελετουργικό παιχνίδι με μπάλα που έπαιζαν οι Μάγιας και άλλοι μεσοαμερικανικοί λαοί. Όπως δήλωσε ο αρχαιολόγος Ιβαν Σπράιτς, εντοπίστηκαν τμήματα ενός προηγούμενου κτηρίου που είχε ζωγραφισμένους τοίχους, αλλά μόνο περαιτέρω ανασκαφές μπορεί να αποκαλύψουν το σχήμα αυτού του κτηρίου και ποια ήταν η λειτουργία του. Το έβριμα δείχνει ότι προφανώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική δομή, επειδή τα γήπεδα μπάλας συνήθως βρίσκονται μόνο σε σημαντικές τοποθεσίες των Μάγιας. Η υπόγεια κατασκευή θα μπορούσε να χρονολογείται στην πρώιμη κλασική περίοδο των Μάγιας, από το 200 έως το 600 μετά Χριστόν, και καλύπτεται με ένα στρώμα ζωγραφισμένου στόκου. Σε προηγούμενη έρευνα μιας μεγάλης περιοχής των πεδιάδων των Μάγιας στην πολιτεία Καμπέτσε του Μεξικού, χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία LIDAR από ένα αεροσκάφος. Οι παλμοί που στέλνει η τεχνολογία αναπηδούν από το έδαφος και επιστρέφουν στη μηχανή του αεροσκάφους, επιτρέποντας στους ερευνητές να χαρτογραφήσουν την τοπογραφία του τοπίου. Πέρα από την υπόγεια κατασκευή των Μάγιας, η ομάδα ανακάλυψε μια άλλη τοποθεσία που περιλαμβάνει μια πλατεία, μια πυραμίδα ύψους 16 μέτρων και μια ορθογώνια δεξαμενή νερού. Στην κορυφή της πυραμίδας, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μερικά αφιερώματα. Κεραμικά αγκία, ένα κεραμικό πόδι ζώου, πιθανώς από αρμαδίλο, και ένα μαχαίρι ή δόρυ. Αυτές οι προσφορές κατατέθηκαν στην κορυφή του ναού κατά την ύστερη μετακλασική περίοδο από το 1250 έως το 1524. Μέχρι την ύστερη μετακλασική εποχή, οι κεντρικές πεδιάδες των Μάγιας είχαν ήδη περιέλθει σε πολιτική αταξία. Αλλά οι άνθρωποι παρέμειναν στην περιοχή μετά την κρίση που οδήγησε στη δραστική δημογραφική μείωση τον 9ο και 10ο αιώνα, που προκλήθηκε από τον υπερπληθυσμό, την εξάντληση του εδάφους, τις κλιματικές αλλαγές και τον πόλεμο.